Βασανίστηκε φρικτά στα χέρια νεαρών σατανιστών μια 18χρονη κοπέλα ελληνικής καταγωγής που ζει με την οικογένειά της στο Johannesburg. Την υποχρέωσαν να πιει αίμα, την περιέλουσαν με πετρέλαιο και της έβαλαν φωτιά. Ανθρωποθυσίασε σατανιστική τελετή. Η Κυρστή Θεολόγου ακολούθησε με μια φίλη της την παρέα των αγοριών που ήταν γνωστή της στο τοπικό κολυμβητήριο και λίγο αργότερα πήγαν στο λόφο πίσω από αυτό για να πιούν ποτά, να ανάψουν φωτιά και να διασκεδάσουν. Τότε η 18χρονη είδε με τα μάτια της τον εφιάλτη. Η μητέρα της Σίλβια μίλησε στο Σταρ για τις ώρες τρόμου και αβάσταχτου πόνου που πέρασε το παιδί της. Οι σατανιστές ηλικίας 18 έως 25 ετών δεν δίστασαν να κόψουν το χέρι της φίλης της και να δώσουν στην Κύρστη να πιει το αίμα της. Η περιγραφή της μητέρας είναι ανατριχιαστική. Ένα 17χρονο κορίτσι ήταν εκείνο που την παρέσυρε στους σατανιστές. Η Κύρστη Θεολόγου μάζεψε όση δύναμη της είχε απομείνει και με τα πόδια έφτασε στο σπίτι της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα τρίτου και τέταρτου βαθμού. Ο λαιμός και οι πνεύμονές της καταστράφηκαν στην προσπάθειά της να αναπνεύσει. Η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και θα παραμείνει στο νοσοκομείο αν τελικά επιζήσει τουλάχιστον για 2 χρόνια. Τέσσερις νεαροί έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.